Λοιπόν, η παρουσίαση του Δήμου Καβάλα στην Αθήνα της υποψηφιότητας του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και του πεδίου μαχών της μάχης των Φιλίππων στον πνευματικό κόσμο και στο διπλωματικό κόσμο του κεντρικού κράτους, στην Αθήνα δηλαδή, ήταν πιστεύω μία από τις υποχρεώσεις του Δήμου Καβάλας που έπρεπε να κάνει γνωστό το θέμα στο Πανελλήνιο. Οι Φίλιππι δεν είναι δικός μας θησαυρός, είναι Πανελλήνιος θησαυρός και όλοι πρέπει να ξέρουμε τι διεκδικούμε. Από την άλλη υπήρξε μια εξαιρετική, πάρα πολύ καλή συνάντηση. Προσωπικά, πέρα από αυτό που περίμενα, πέρα από τις προσδοκίες μου, και έπρεπε να δουν το διπλωματικό σώμα και, όπως είπα πριν, και οι πνευματικοί άνθρωποι και όσοι εμπλέκονται με την UNESCO και τους διεθνείς οργανισμούς, γιατί εκεί βρίσκονται οι ψήφοι και οι ψηφοφόροι. Δεν βρίσκονται ούτε στα κοινοβούλια, ούτε πουθενά αλλού. Αυτοί ψηφίζουν. Κάποιοι ρωτήσαν να αναρωτείται για τα ωφέλη που θα έχει ο αρχαιολογικός χώρος του Φιλίππων από την ένταξή του στην UNESCO. Επειδή μας τα έχουμε ρωτήσει ως απλοί πολίτες... Νομίζω και ένα μικρό παιδάκι να ρωτήσετε θα σας πει ποια είναι τα ωφέλη. Όταν εντάσσεται ένας αρχαιολογικός χώρος σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς και τουριστικούς οδηγούς ανά τον κόσμο, και όταν δίπλα σε εμάς έχουμε μια Αμφίπολη, δεν θα έχουμε ωφέλη, λέτε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι όλοι τα ωφέλη τα δικά μας θα έχουν αντίκρισμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.